Πάμε στην τελευταία, η προτελευταία ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής, καθώς έχουμε και φινάλε. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαδάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, να σας καλησπερίζω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης ανακοίνωσε κάποια στατιστικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των οποίων προκύπτουν μέσα από την λειτουργία της γραμμής τηλεφωνικής υποστήριξης για το έτος του 2020. Έχουν αυξηθεί λοιπόν τα τηλεφωνήματα, σωστά. Αυξήθηκαν μέσα σε μια περίοδο πανδημίας με ανθρώπους, ρευματοπαθείς, οι οποίοι ζήτησαν στήριξη, ψυχολογική στήριξη. Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι ο σύλλογος μας λειτουργεί τώρα περίπου 19 χρόνια. Είναι ο μεγαλύτερος εν ενεργεία σύλλογος στην Ελλάδα που αφορά τους δραματοπαθείς, με περίπου 1.000 μέλη. Δραστηριοποιείται έντονα εντός και εκτός Κρήτης, με συμμετοχές σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θα έλεγα ότι η προσφορά προς τους συνασθενείς μας είναι η ενημέρωση, η υποστήριξη και η διεκδίκηση. Μέσα στα πλαίσια αυτής της ανάγκης διαπιστώσαμε την ανάγκη μάλλον ύπαρξης μια τηλεφωνικής γραμμής για να στηρίξουμε τα άτομα, όχι μόνο τα μέλη μας και όχι μόνο τους κριτικούς, γιατί τηλεφωνήματα δεχόμαστε από όλη την Κρήτη, επειδή τα νοσήματά μας προκαλούν πολλές φορές μια τέτοια ανάγκη. Βλέπει κανείς όμως τα στοιχεία και πραγματικά την περίοδο της πανδημίας τα τηλεφωνήματα αυτά έχουν ανέβει κατά περίπου 44% σε σχέση με το 2019. Είναι απόρρια, θα έλεγα, των εποχών, διότι, ξέρετε, τα προβλήματα των ρευματοπαθών εντείνονται σε περιόδους στρες και όλη αυτή η κατάσταση που βιώνει όλος ο κόσμος έχει αυξήσει αυτή τη δραστηριότητα, θα έλεγα. Η αντιμετώπιση των περιστατικών ποικίλει διαφοροποιείται ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Σίγουρα, εγώ μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία που μας έχουν δώσει οι ψυχολόγοι μας. Βέβαια, βέβαια, κύριε Παπαδάκη. Αυτό έχει να κάνει σαφώς και με το φύλο, έχει να κάνει και με την ηλικία. Έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι λόγοι επικοινωνίας ήταν 34% με άγχος, 32% με οικογενειακά προβλήματα, 17% η διαχείριση της νόσου και η καθημερινότητα, 12% ο πόνος και 3% κατάθλιψη. Όπως βλέπετε, ποικίλουν οι λόγοι επικοινωνίας, όπως και οι ηλικίες, και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το ότι έχουμε τηλεφωνήματα ακόμα και από 19 χρόνια παιδιά, με ένα maximum ηλικίας 81 ετών, που σημαίνει ότι έχουμε ένα μέσο όρο περίπου τα 55 έτη. Κύριε Παπαδάκη, η ψυχολογική κατάσταση, η οποία επιβαρύνεται μέσα σε μια περίοδο πανδημίας, επιδημιολογικής κρίσης, σαφώς, κατά κάποιο τρόπο επιβαρύνει και την κατάσταση των ασθενών. Ναι, γιατί πυροδοτείται η νόσος. Ναι. Εκεί που είναι σε ύφεση, όταν βιώνουμε περίοδο στρες, πυροδοτείται κατά κάποιο τρόπο με αποτέλεσμα να χάνουμε αυτή την επιθυμητή normal κατάσταση που έχουμε επιτύχει με την καλή ψυχολογία μας αλλά και με τα φάρμακα που παίρνουμε. Μάλιστα. Φαρμακευτική αγωγή έχει εξελιχθεί? Σαφώς. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε, θα έλεγα, καλές εποχές, διότι πραγματικά οι νέες κατηγορίες φαρμάκων μας έχουν βοηθήσει. Ουσιαστικά έχει αλλάξει η ζωή μας. Δεν είναι πλέον μόνο τα αντιφλεγμονώδη, δεν είναι κάποιες άλλες θεραπείες απλές. Αυτά τα καινούργια φάρμακα, τα βιολογικά, πραγματικά, εκτός του ότι επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, απαλύνουν τα συμπτώματα του πόνου, της δυσκαμψίας, που είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που βιώνουν οι ρευματοπαθείς. Μάλιστα. Γραμμή τηλεφωνικής στήριξης. Δεν μπορώ να μη σταθώ. Από το 2000... Θα σταθούμε ιδιαίτερα. Βέβαια. Αυτό είναι μια ανάγκη που προέκυψε, όπως σας είπα. Η γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης λειτουργεί από το 2018. Έχουμε δύο εξαιρετικούς επαγγελματίες που έχουν εξειδίκευση πάνω στα ρευματολογικά νοσήματα και στην ψυχολογία των ασθενών μας. Η γραμμή λειτουργεί στο τηλέφωνο 2810 22 69 66.
δύο φορές την εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 5 έως τις 8, είναι η ψυχολόγη μας στο τηλέφωνο και μπορεί να επικοινωνήσει οποιοδήποτε επιθυμεί, είτε είναι ρευματοπαθής είτε όχι. Η γραμμή είναι ελεύθερη. Μέσα στα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε, παρέλειψα να σας πω ότι έχουμε και από όλη την Ελλάδα. Είναι ένας σύλλογος που είναι πανελληνίος και όχι μόνο γνωστός. Οπότε μας επισκέπτονται και για τη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης, αλλά πολλές φορές για να πάρουν και κάποιες πληροφορίες γενικότερα για τα νοσήματα και τα προβλήματα που έχουν. Κύριε Παπαδάκη, κάποια περιστατικά παραπέμπονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής? Σαφώς. Οι ψυχολόγοι μας, γιατί τα άτομα που επικοινωνούν μαζί μας μπορεί να επικοινωνήσουν χωρίς να δώσουν τα στοιχεία τους, δεν είναι υποχρεωμένοι, απλά περιγράφουν το πρόβλημά τους. Από εκεί και ύστερα, ο ψυχολόγος αξιολογεί το περιστατικό και αν νομίζει ότι χρειάζεται προσωπική επαφή, τον παραπέμπει να πάει σε κάποιο ψυχολόγο της αρεσκίας του για να βοηθηθεί περισσότερο. Μάλιστα. Η προτροπή σας, η συμβουλή σας έτσι στους τηλεθεατές που αντιμετωπίζουν ρευματοπάθειες, κύριε Παπαδάκη, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Η συμβουλή μας είναι πάνω απ' όλα είναι η έγκαιρη διάγνωση. Θα έλεγα ότι ο Σύλλογος κάνει τεράστια προσπάθεια πάνω σε αυτό, γιατί το μεγάλο πρόβλημα των ρευματοπαθών είναι η καθυστερημένη διάγνωση. Όσο λοιπόν γρηγορότερα αξιολογήσουμε και εντοπίσουμε το πρόβλημα, τόσο καλύτερη πορεία θα έχουμε στην πορεία της ζωής μας. Άρα λοιπόν, ο ασθενής ο οποίος βλέπει κάποιους πόνους, κυρίως στη μέση, στα άκρα, πόνους οι οποίοι κρατάνε πάνω από 2-3 μήνες και δεν υποχωρούν, καλό θα είναι να απευθυνθεί σε ένα ρευματολόγο καταρχήν. Είναι οι γιατροί που γνωρίζουν τα προβλήματά μας, μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να χειριστούν και τις νέες θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν,